Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας σε αυτή την παρουσίαση συζήτηση που θα έχει ως επίκεντρο το βιβλίο του κυρίου Αρκάδα, του Δημήτρη Αρκάδα, Αναμετρήσεις. Ευχαριστούμε το φιλόξενο χώρο του βιβλιοπωλείου εδώ στα Βρυλίσια που μας στεγάζει για αυτή την παρουσίαση. Το βιβλίο Αναμετρήσεις του Δημήτρη Αρκάδα είναι η δεύτερη πρόσφατη έκπληξη για μένα μετά το προηγούμενο βιβλίο, το αμέσως προηγούμενο βιβλίο που είχε τον τίτλο «Σύντροφος Ιησούς, αριστερή ορθόδοξη» και υπότιτλος «Αριστερή ορθόδοξη χριστιανή στην Ελλάδα του 20ου αιώνα». Είναι έκπληξη γιατί, και ξεκινάω από το προηγούμενο βιβλίο για να το προσδιορίσω, είναι έκπληξη διότι για πρώτη φορά στην θεολογική βιβλιογραφία, στα θεολογικά βιβλία, έχουμε το άγγιγμα θεμάτων τα οποία είναι επιστημονικά, αλλά καίνε. Έχουν μια επικαιρότητα ιδιαίτερη. Το προηγούμενο βιβλίο, λοιπόν, του Δημήτρη του Αρκάδα πιάνει το θέμα της σύμπλευσης, της σύζευξης, της αριστεράς με τον χριστιανισμό. Ένα φλέγον θέμα, ειδικά στην Ελλάδα. Και από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε το ενδιαφέρον και την επικαιρότητά του. Οι αναμετρήσεις τώρα, δηλαδή το βιβλίο για το οποίο θα συζητήσουμε με τον αξιότιμο φίλο, τον Σωτήρη τον Μητραλέξη, οι αναμετρήσεις, έχει τον υπότιτλο «Διερευνώντας τους πολιτικούς όρους ανάδυσης της χριστιανικής κοινότητας». Αυτό το βιβλίο του Δημήτρη του Αρκάδα είναι ένα συμπίλημα, είναι μια συνένωση καλύτερα, ήδη δημοσιευθυσών εργασιών του ή άρθρων του σε διάφορα περιοδικά. Καταρχήν αυτό και μόνο δημιουργεί μια εύλογη απορία, δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι κάποιος έχει γράψει από εδώ και από εκεί κάποια πράγματα, τα μάζεψε σε ένα βιβλίο και μας το παρουσιάζει. Αυτή η προδιάθεση με συνήχε και εμένα. Όμως όταν το διάβασα, διαπίστωσα ότι αποτελούν μια ενότητα. Αποτελούν μια ενότητα. Την ενότητα αυτή την είδα στην κοινωνιολογική ανάλυση βασικών θεολογικών και βιβλικών εννοιών. Και είναι περίεργο γιατί δεν είναι μια κοινωνιολογική ανάλυση του σειρμού. Τι θέλω να πω. Είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια και στη θεολογική ελληνική γραμματεία και στις εκδόσεις να υπάρχει μία επικέντρωση στην κοινωνιολογική προσέγγιση του χριστιανισμού ή της εκκλησίας ή της βίβλου. Πολύ επιστημονική, πολύ εμπεριστατωμένη, δεν αντιλέγω. Όμως η διαφορά ποια είναι, ότι το κοινωνιολογικό συνεχές της ανάλυσης του Δημήτρη του Αρκάδα είναι αυτό που διαπερνά ως νήμα από κάτω της αναλύσης του. Δηλαδή δεν είναι η κοινωνιολογική ματιά των βιβλικών γεγονότων, είναι τα βιβλικά γεγονότα υπό κοινωνιολογική ματιά. Εμένα αυτό μου έκανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία άνω τελεία βάζω εδώ, γιατί ξέχασα κάτι πολύ σημαντικό. Ο Δημήτρης ο Αρκάδας είναι ένας πολύ καλός φίλος, καταρχήν, και είναι και παλιός συμφοιτητής μου από τη θεολογική σχολή. Είμαστε της ίδιας ηλικίας, τελειώσαμε τη θεολογική σχολή την ίδια περίοδο, πάνω κάτω. Είχε πάντοτε αυτό το ενδιαφέρον για μία άλλη ματιά στα θεολογικά πεπραγμένα και αναδεικνύεται αυτό το πράγμα και από αυτό το βιβλίο. Ως εισαγωγικό, για να δώσω και το λόγο στον Σωτήρη τον Μητραλέξη, να σας πω λίγο επιτροχάδιν τα κεφάλαια, όχι διαβάζοντας τα απλά, αλλά με τη δική μου τη ματιά, σαν κεφάλαια. Το πρώτο μέρος έχει τον τίτλο «Αναμετρήσεις σε παλαιοδιαθηκή προοπτική». Δυστυχώς για μένα είναι μικρό, γιατί εγώ επειδή έχω ασχοληθεί με την Παλαιά Διαθήκη, ήθελα περισσότερα πράγματα. Αλλά έστω και αυτά τα λίγα είναι καλά για την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί είναι καλά αυτά τα λίγα? Γιατί η ενότητα την οποία ακουμπά είναι ο Γιαχβέ ως εξολοθρευτής, η ταυτότητα της βίας στο βιβλίο Ιησούς του Ναβί. Για όσους έχουν ασχοληθεί λιγάκι με την Παλαιά Διαθήκη, το θέμα της βίας είναι ταμπού, είναι μεγάλο ταμπού,
Διότι η Παλαιά Διαθήκη κατηγορείται και πρόσφατα ως ένα πολύ βίαιο, κείμενο συνολικά, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Δημήτρης Αρκάδας, ο συγγραφέας λοιπόν, ακουμπά αυτό το ευαίσθητο σημείο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι η μαζική εξολόθρευση των εχθρών του Ισραήλ κατόπιν διαταγής εντολής του Γιαχβέ, του Θεού. Τι περισσότερο σκανδαλιστικό από αυτό. Το δεύτερο μέρος έχει Κοινή Διαθήκη. Αναμετρήσει σε κοινωνιοδιαθήκη προοπτική. Ξεκινάει με ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα, κεφάλαιο, ο Υιός της Μαρίας, η Ιουδαϊκή αφισβήτηση της πατρικής νομιμότητας του Ιησού ως στοιχείο ταυτότητας του πρώιμου χριστιανισμού. Εδώ πέρα έχουμε τις, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε όλη την προβληματική για το πόσο, εάν και τι σημασία έχει ο Ιησούς Χριστός ως νόθος. Άλλο ένα σκανδαλιστικό θέμα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους εχθρούς του χριστιανισμού και η χριστιανική κοινότητα αναγκάστηκε να απαντήσει σε αυτό, για την όθα δηλαδή καταγωγή του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός όχι ως θεάνθρωπος, αλλά ως ένα νόθο παιδί, έτσι, ένα απόλυτα κοσμικό σκάνδαλο, το οποίο, για το οποίο κατηγορήθηκε η χριστιανική κοινότητα από τους Ιουδαίους και όχι μόνο. Και από τους γνωστικούς. Συνεχίζω, μάλλον συνεχίζει το βιβλίο, με κεφάλαια τα οποία έχουν να κάνουν με το θέμα της, του θείου πάθους πιο πολύ, δηλαδή μιλάμε εδώ πέρα για, για το σχεδιασμό της δολοφονίας του Ιησού, για τους εμπαιγμούς που υπέστη ο Χριστός όταν τον συνέλαβαν από τη Γεθσημανή και μετά, και καταλήγει περνώντας από το way mean, δηλαδή την λεκτική επιθετικότητα της κατηγορίας απέναντι στους Φαρισαίους από την πρώτη χριστιανική κοινότητα, καταλήγει για μένα, να δω και όχι, καταλήγει για μένα θα το έλεγα, ναι γιατί δεν καταλήγει το μέρος, στο έκτο κεφάλαιο που είναι η Ανάσταση του Ιησού ως άξονας πολιτικής στρατηγικής στη σύγκρουση Ιουδαϊκής Συναγωγής και της κοινότητας του Ματθαίου. Δηλαδή ο συγγραφέας επικεντρώνεται στα θέματα του θείου πάθους, και προσπαθεί κατ' εμέ να δει πώς μέσα από αυτές τις αφηγήσεις τελικά η χριστιανική κοινότητα οριοθετεί το πεδίο της απέναντι στους αντιπάλους της. Και ποιοι είναι οι αντιπαλοί της, είναι οι Ιουδαίοι, είναι η Ιουδαϊκή κοινότητα και δευτερευόντως το Ρωμαϊκό κράτος και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ο Ελληνισμός με την έννοια του γνωστικισμού και της ειδωλολατρίας. Τελειώνουμε με το θείο πάθος και πάμε στο 7ο κεφάλαιο που είναι η βουλημία του πλούτου, το πρόβλημα του οικονομικού γιγαντισμού στον αρχαίγωνο χριστιανισμό και σύγχρονη πολιτική θεολογία. Τι εστί πλούτος, εντάξει, εκεί νομίζω έχει γράψει και ο Ροδίτης ένα βιβλίο, Χριστιανισμός και πλούτος, αμέσως μου έρχεται στο μυαλό αυτό, το έχουν δει και παλαιότερα θεολόγοι, γιατί ήταν πάντοτε ένα θέμα το οποίο ήγηρε το ενδιαφέρον, χριστιανισμός και πλούτος, ποια είναι η θέση τελικά της Εκκλησίας μέσα από το κήρυγμα του Ιησού για τον πλούτο. Κατηγορεί το πλούτος, κατακρίνεται μάλλον ή όχι και σε ποιο βαθμό. Και τελειώνει το μέρος Β με το ταυτότητες και σύγκρουση. Ο ναός των Ιεροσολύμων μεταξύ θεσμικού Ιουδαϊσμού και χριστιανικής κοινότητας. Μάλιστα. Αυτό είναι το ευρύ δεύτερο μέρος το οποίο θα έλεγα ότι είναι καινοδιαθηκικό. Το τρίτο μέρος είναι συστηματικό. Φεύγουμε από το βιβλικό κείμενο και ο συγγραφέας πιάνει θέματα τα οποία είναι περισσότερο κοντά σε αυτό που λέμε συστηματική θεολογία. Και πάμε στο πολύ ενδιαφέρον. Γιορτάζουμε ή ξορκίζουμε τη διαφορά λοιπόν. Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας στην ιστορία της Καινής Διαθήκης και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Πολύ ενδιαφέρον. Ακούμε συνέχεια για πολυπολιτισμικές κοινωνίες, για πολυπολιτισμικές ταυτότητες. Ο χριστιανισμός, η χριστιανική κοινότητα έφερε πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά στην τότε Pax Romana και ποια ήταν αυτά. Εδώ έχω κάποιες παρατηρήσεις, αλλά θα τις αφήσω στη συνέχεια για τη συζήτηση. Το επόμενο κεφάλαιο τιτλοφορείται Αγιότητα και πολιτική συνείδηση, όπου αγγίζει πάλι το θέμα των διαφόρων μοντέλων αγιότητας που υπάρχουν σήμερα. Αμέσως μου έρχεται στο μυαλό εμένα ο αξιότιμος κύριος Ράμφος,
ο οποίος έχει αναλύσει αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, σε διάφορα βιβλία του, το θέμα του ασκητισμού, της ορθόδοξης πνευματικότητας μέσω του ασκητισμού, που τόσο αγαπάει, στα φιλοκαλικά κυρίως κείμενα ο Ράμφος, και αυτό προσπαθώ να το συνδέσω με αυτά που λέει ο Δημήτρης ο Αρκάδας για την αγιότητα και την πολιτική συνείδηση, όπου πιάνει και αναλύει το θεραπευτικό μοντέλο μία παρανόηση της ορθόδοξης ασκητικότητας που την οδηγεί σε μονοπάτια γκουρουισμού. Είναι μεγάλη συζήτηση και αυτή, διότι εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί που έχουμε την ασκητική παράδοση και την πνευματικότητα αυτή, πολλές φορές την απολυτοποιούμε, την εξαιρούμε από την εκκλησιαστική κοινότητα και τη βλέπουμε ως ένα ακόμα τρόπο προσωπικής αυτοτελείωσης που θυμίζει λίγο ανατολικές θρησκείες και πνευματισμούς άλλου τύπου. Αυτά μπορεί κάποιος να τα βγάλει σαν συμπεράσματα διαβάζοντας αυτά τα μικρά κείμενα. Και βέβαια στο τέλος έχουμε την εξουσία και εκκλησία, πολιτικές όψεις εσχατολογικής εκκλησιολογίας, δηλαδή τι είναι αυτή πια η εσχατολογική κατανόηση της εκκλησίας. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να πω ότι ο Δημήτρης ο Αρκάδας, όπως και άλλοι καλοί συνάδελφοι από τα χρόνια μας στο Πανεπιστήμιο και μετέπειτα, ανήκανε στο ρεύμα αυτής της εσχατολογικής προοπτικής της θεολογίας, που από τη δεκαετία του 80 και 90 ήταν κάτι καινούριο, νομίζω εγώ, που έφερε η δικιά μας η γενιά, ή μάλλον δεν το έφερε η δικιά μας η γενιά, το ανέδειξε περισσότερο η δικιά μας η γενιά, στην θεολογική συζήτηση. Την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας. Μέχρι τότε δεν ακουγόντουσαν τέτοια πράγματα στις εκδόσεις και στο Πανεπιστήμιο. Αυτές είναι, έτσι, προσπάθησα να περιγράψω επιτροχάδιν τα κεφάλαια αυτού του βιβλίου και αυτά. Σωτήρη, δεν ξέρω εσύ τι λες γι' αυτό. Με τα χαράς. Πάμε λοιπόν. Καλώς ήρθες λοιπόν. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ όλους για την πρόσκληση. Ευχαριστώ την τιμή που μου κάνει και ο συγγραφέας Δημήτρης Αρκάδας να τολμήσω εγώ να συμπαρουσιάσω το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, ας αρχίσουμε με τα βασικά. Ότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, ασχέτως να το γνωρίζουν όλοι στον δημόσιο χώρο, η θρησκεία είναι ένα αυστηρά δημόσιο και συλλογικό πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το οποίο έχει, αυτή η αίσθηση η οποία έχει εμπεδωθεί, ότι η θρησκεία είναι μια ιδιωτική υπόθεση. Είναι κάτι, ας πούμε, όπως το ζώδιό σου ή το αν έχεις δερματολογικά προβλήματα σε απόκριμνες περιοχές. Είναι μια αντίληψη παντελώς ξένη προς την πραγματικότητα και της χριστιανικής εκκλησίας και στην ενότητά της και στον κατακαιρματισμό της, αλλά και των άλλων θρησκειών, πλην του προτεσταντισμού συγκεκριμένα. Και λοιπά. Άρα, οποιαδήποτε ενασχόληση με ό,τι θα ονομάζαμε είτε stricto sensu είτε lato sensu πολιτική θεολογία είναι θεμελιώδες και κεντρικό. Είτε το ονομάσουμε έτσι, είτε είναι μια άλλη προσέγγιση σε αυτό το πράγμα. Ως εκ τούτου, το εγχείρημα που έχει ξεκινήσει με δύο βιβλία και εγώ εικάζω, ελπίζω πως θα είναι τριλογία, ο Δημήτρης Αρκάδας, είναι ένα εγχείρημα καθόλου περιφερειακό, αλλά απολύτως κεντρικό σε ζητήματα εκκλησίας, ποια είναι αυτή, τι θα μπορούσε να είναι αυτή, από πού προέρχεται εκείνη κλπ. Δεν είναι η πολιτική θεολογία ή έστω η κοινωνιολογική προσέγγιση του χριστιανισμού, δεν είναι ένα επιμέρους ενδιαφέρον, είναι κάτι το απολύτως κεντρικό, προκειμένου κανείς να προσεγγίσει και να κατανοήσει ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξ ορισμού συλλογικό, κοινωνικό, μαζικό και πολιτικό. Τώρα, γιατί είπα για τριλογία. Το προηγούμενο βιβλίο, το οποίο εμένα με εξέπληξε φοβερά, ο σύντροφος Ιησούς, αριστερή θεολόγη στην Ελλάδα, με εξέπληξε φοβερά, διότι σπάνια τέτοιου είδους μελέτες βγαίνουν στην Ελλάδα, ειλικρινά τώρα. Δηλαδή μια μελέτη μονογραφικού χαρακτήρα, η οποία δεν γράφτηκε επειδή κάποιος πρέπει να γράψει ένα βιβλίο για να ανέβει βαθμίδα στο πανεπιστήμιο, αλλά ταυτόχρονα έχει και αυτή την πειθάρχηση την επιστημονική, με τις πηγές, με την προσέγγιση του, με το κομμάτι-κομμάτι. Είναι μια πραγματική μονογραφία, δηλαδή ο ορισμός της λέξης. Επίσης είναι ένα φοβερό βιβλίο με μια παμπληθία υλικού, πολύ ωραία γραμμένο, τώρα μιλάω για το προηγούμενο, πουλάω το προηγούμενο βιβλίο. Μια παμπληθία υλικού. Τέλος πάντων, είναι φοβερό, έχει τις χάρες όλες. Μην επεκταθούμε στο προηγούμενο βιβλίο.
Το βιβλίο που έρχεται τώρα, οι αναμετρήσεις, είναι, όπως είπε πολύ σωστά ο Μανώλης Βαρδής, ναι με μια συλλογή κειμένων που συνθέτουν όπως μια ενότητα, η οποία αφορά και ξεκινά να... Το πεδίο που αφορά αρχίζει από την απότατη, από το απότατο παρελθόν της Εκκλησίας, ήδη ακόμα και από την Παλαιά Διαθήκη. Κάτι για το οποίο θα έπρεπε να μας προεδεάζει βέβαια η παλαιοδιαθηκική γενιά του συγγραφέα. Και φτάνει μέχρι στο τέλος κάποιες αναφορές για το σήμερα και το αύριο. Οπότε έχουμε ένα βιβλίο, έναν τόμο πραγματικά, μια μονογραφία για το πρόσφατο παρελθόν, πολιτική θεολογία χθες. Μια μονογραφία για τους μια μελέτη για τους πολιτικούς όρους ανάδυσης χριστιανικής κοινότητας από την αρχή. Οπότε αυτό που αναμένεται είναι το βήμα το μεγάλο, το γενναίο, το άλμα της πρότασης πολιτικής θεολογίας σήμερα. Συγγνώμη αν βάζω κενά δαιμόνια, αλλά νομίζω ότι το τρίτο βιβλίο της τριλογίας... Πώς? Είναι το διορατικό χάρισμα, όπως βλέπετε, δίδεται μερικές φορές και ακόμα και σε αυτούς που δεν θα έπρεπε με τίποτα να δοθεί. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ασκείται ακριβώς αυτό, στη διερεύνηση των πολιτικών όρων ανάδυσης χριστιανικής κοινότητας. Τι εννοούμε με αυτό? Πολλές φορές υπάρχει μια αντίληψη και για οτιδήποτε ονομάζεται πολιτική θεολογία κλπ. Ότι, όπως ξεκίνησα να λέω και στην αρχή, πως αυτά είναι κάποια ενδιαφέροντα, αν κάποιος έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον, ας πούμε, κάποιου είδους πολιτική κατεύθυνση, αριστερά ενδεχομένως, και πολιτική. Βλέπουμε όμως και από τη μελέτη του Αρκάδα, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι το γνωρίζουμε όλοι από πριν, πως πολιτικού τύπου συγκρούσεις διαφόρων ειδών ακολουθούν την Εκκλησία από την απαρχή της και υπάρχουν ακόμα και πιο πριν στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή δεν έχουμε να κάνουμε μια ανάδυση μιας κοινότητας η οποία εντάξει άντε συγκρούστηκε με τους διωγμούς της Ανατολικής Αυτοκρατορίας, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είχαμε και το διάλειμμα του Παραβάτη, αλλά κατά τα άλλα ήταν μια πνευματική συλλογικότητα, θρησκευτική, η οποία δεν είχε σόνι και ντε μέρος της ιστορίας της, τις πολιτικές και πολιτισμικές συγκρούσεις. Βλέπουμε από το βιβλίο του Αρκάδα, με το καλημέρα, πως αυτό πανηγυρικά διαψεύδεται. Πως η πολιτική σύγκρουση διαφόρων ειδών ακολουθεί την Εκκλησία αλλά και το παρελθόν της, την προγονική της κατάσταση, την Παλαιά Διαθήκη από την απαρχή της. Το συναρπαστικό στο βιβλίο, ένα από τα συναρπαστικά στοιχεία, είναι ότι ο Αρκάδας δεν έρχεται με πολιτικό πρόγραμμα. Παιδιά, το χριστιανικό παρελθόν μας κάνει να, θα έπρεπε να μας κάνει να θέλουμε, να κατατείνουμε, να πιστεύουμε αυτό. Όμως προκύπτει φυσικά με τη μελέτη κάτι τέτοιο. Όταν ας πούμε αναλύεται το πόσο αντιμετωπίστηκε από διάφορες μπάντες ο Ιησούς, ο Χριστός, ως νόχο παιδί και τι σήμαινε αυτό και πώς η χριστιανική κοινότητα αντιμετώπιζε αυτήν την πρόσληψη, είναι δύσκολο κανείς να μην εκ των πραγμάτων, ας πούμε, νιώσει και αισθανθεί μια στάση ότι η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να είναι δίπλα στους παρόμοιο τρόπο αποκλεισμένους. Δηλαδή είναι δύσκολο να μην φτάσει ο ίδιος στο συμπέρασμα, αλλά πρόκειται για ένα συμπέρασμα στο οποίο δεν τον οδηγεί ο Αρκάδας με το χεράκι, χειραγωγώντας τον σε μια πολιτική απόλυξη. Αυτό είναι κάτι πολύτιμο στο βιβλίο, κατά τη γνώμη μου. Ναι, δεν έχει νόημα να μπω σε λεπτομέρειες από συγκεκριμένα κεφάλαια, ίσως τα απαγγείλω κιόλας και δεν το διαβάσετε, ως προς το πώς διαφόρων ειδών τέτοιες διαπιστώσεις προκύπτουν από όλα τα κεφάλαια διαμέσου των σελίδων του βιβλίου. Θα ήθελα όμως να σταθώ στο εξής. Ο Δημήτρης Αρκάδας προσέρχεται σε αυτό το βιβλίο ως άνθρωπος που έχει την εργαλειοθήκη της κοινωνιολογίας, αλλά ταυτόχρονα της πια κοινωνιολογικής προσέγγισης και σε μεγάλο βαθμό αυτή να ασκεί δίπλα στη θεολογική. Το διδακτορικό ότι είναι κοινωνιολογικού. Στην κοινωνιολογία, σωστά. Αλλά ταυτόχρονα λέει, προσέρχομαι και ως πιστός. Και αυτό με ενδιαφέρει πρωτοπρόσωπα, δεν με ενδιαφέρει σαν ένα θεωρητικό κυκλοπαιδικό ανάγνωσμα. Εδώ να πούμε το εξής, ότι ένας επιστημονικός γεροντοκορισμός κοινωνιολογικός θα μπορούσε να προσέλθει και να πει ότι αυτό είναι μια νόθα κατάσταση, σαν τον Υιό της Μαρίας ενδεχομένως. Διότι ο κοινωνικός επιστήμον είναι ένας γιατρός με τον υστέρι του, ένας απομακρυσμένος τρίτος παρατηρητής, ο οποίος βλέπει τις θρησκευτικές παραδόσεις όπως, τι να πω ας πούμε, κάποιος βλέπει τα μυρμήγκια και τις αναλύει χωρίς να έχει καμία συναισθηματική εμπλοκή. Θα ήθελα να επιμείνω και να υπογραμμίσω το πόσο λάθος είναι κάτι τέτοιο, ειδικά
τώρα, σήμερα, με τρόπους που, επιτρέψτε μου το σχόλιο, δεν έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, εδώ και περίπου 20 χρόνια, και το πρώτο βιβλίο που έδειξε μια τέτοια ένδειξη ήταν το 1967, δηλαδή έχουμε πολύ καιρό έκτοτε, εδώ και όμως κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια, με επιταχυνόμενο ρυθμό τα τελευταία 5-6 χρόνια, υπάρχει μια συνειδητοποίηση όλο και μεγαλύτερη σε μια σειρά από κλάδους, θρησκεολογία, ιστορία, ιστορία των ιδεών, διανοητική ιστορία, κοινωνιολογία, ότι αυτό που ονομάζουμε η κατηγορία της θρησκείας, η θρησκεία σαν ένα αφηρημένο γεγονός, σαν μια αφηρημένη έννοια που αντιστοιχεί σε επιμέρους θρησκείες, παραδοσιακές, ιστορικές, οι οποίες έχουν truth claims, αξιώσεις περί αληθείας, οι οποίες είναι αντιφατικές μεταξύ τους, ας πούμε. Και τις εξετάζουν στο κοινωνιολογικό τους, στην κοινωνιολογική τους συνάφεια. Αυτό που ένας κακός μεταφραστής θα έλεγε στο κοινωνικό τους συγκείμενο. Τα τελευταία χρόνια έχει καταδειχθεί το πόσο η κατηγορία της θρησκείας όπως την κατανοούμε σήμερα είναι καθαρά νεωτερικό γεγονός. Ξεκινάει από την μεταρρύθμιση, απογειώνεται στο 19ο αιώνα και φτάνουμε στο σήμερα. Ενώ ακόμα και οι λέξεις θρησκεία, ρελίγιο, προηγουμένως σήμεραν άλλα πράγματα, τρόπους της ευσεβίας κλπ. Με αυτό θέλω να πω ότι αν κάποιος κοινωνιολόγος μελετάει θρησκείες, ξεκινήσει με την παλιά εργαλειοθήκη, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να το δει αλλιώς, που το να έχει πρωτοπρόσωπη πίστη του δίνει τη δυνατότητα να το δει αλλιώς εξορισμού, έχει πεπαλαιωμένα εργαλεία, τα οποία δεν κάνουν για να προσεγγίσει το αντικείμενό του. Οι συνήθεις ορισμοί του θρησκευτικού φαινομένου, οι γνωστοί, οι παραδεδομένοι. Βλέπουμε όλο και περισσότερο από την τρέχουσα βιβλιογραφία ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δόκιμο και γι' αυτό φτάνει και σε κάποιους, χτυπάει σε κάποιους τοίχους, προσκρούει σε κάποιους τοίχους. Ως εκ τούτου, ενδεχομένως και κατά λάθος, δηλαδή όχι συνειδητά, ο Αρκάδας προσερχόμενος ως άνθρωπος με χριστιανική ταυτότητα, θεολογικές ευαισθησίες και κοινωνιολογική εργαλειοθήκη, μπορεί να κάνει, όπως γνωρίζουμε πλέον με τα νέα εργαλεία που έχουμε, πολύ καλύτερη δουλειά σε μια κοινωνιολογική προσέγγιση του χριστιανισμού, από ότι μια πολύ πιο αφελής, πεπαλαιωμένη και παροχημένη αντίληψη περί της κοινωνιολογικής προσέγγισης αυτών των θεμάτων. Όπως είπαμε, το πρώτο μέρος είναι το παλαιοδιαθηκικό, το δεύτερο μέρος είναι το καινοδιαθηκικό, το τρίτο μέρος που είναι και σύντομο αφορά ουσιαστικά το σήμερά μας, μια πιο συστηματική προοπτική, θέλω να πιστεύω ότι είναι ο πρόλογος του προλόγου για το επόμενο βιβλίο. Πόσο δε μάλλον όταν αγγίζει και ζητήματα φοβερά κέρια, ας πούμε η αγιότητα, ποιος προσεγγίζει την αγιότητα με έναν τέτοιο τρόπο χωρίς να την εξουδετερώνει με μια ψυχρή κοινωνιολογική ανάλυση, χωρίς να την, ξέρετε, καθιστά αντικείμενο στο μικροβιολογικό μικροσκόπιο ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί, δεν είναι μια προσέγγιση την οποία συναντάμε συχνά και είναι φοβερά κέριο κατά τη γνώμη μου. Η εξουσία, όπως έχουμε πει, όσο δε μάλλον αγγίζει ζητήματα σχέσεων εκκλησίας και κράτους που είναι άλλου τύπου συζήτηση, αλλά να πούμε και το εξής. Υπάρχει το κεφάλαιο για τον πλούτο. Ναι, μεν είναι μικρός ο χώρος πολιτικής θεολογίας στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικοί άνθρωποι όπως ο Θανάσης Παπακοσταντίνου που και εκείνος το έχει σχολιάσει κλπ. Παπαθανασίου. Παπακοσταντίνου γράφει εξαιρετικά τραγούδια και είναι και πολύ εντυπωσιακό στα live του. Αλλά ο Θανάσης Παπαθανασίου είναι ο πολιτικός θεολόγος. Ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Μοιάζει ίσως ένα ελληνικό πλαίσιο σαν να παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, εξετάζοντας το κατά πόσο ο πλούτος είναι ένα πρόβλημα για τον χριστιανισμό. Αλλά να θυμηθούμε ότι παγκοσμίως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην Αμερική, ας πούμε, κάνει θράψη που λέμε το λεγόμενο prosperity gospel, το Ευαγγέλιο του πλούτου. Που σου λένε, ο Θεός θέλει, άμα του δώσει και εσύ κάτι, να στα δώσει πολλαπλά. Δώσε σε μένα τον πάστορα, ξέρω εγώ, ένα ποσό και θα στα δώσει ο Θεός κλπ. Αυτό που μπορεί να μας ακούγεται τελείως περιθωριακό. Όμως, ένα 30% των Αμερικανών χριστιανών λέει ότι συμφωνεί ότι άμα δώσει χρήματα στο Θεό θα στα δώσει πολλαπλά. Και ένα 61% σε έρευνα του Πιού, 61% των Αμερικανών χριστιανών λέει ότι ο Θεός θέλει να είσαι πλούσιος. Το βέβαια είναι και ένας τυπικά αμερικανικός χριστιανισμός, αλλά μιλάμε για απόλυτη πλειοψηφία, 61% των Αμερικάνων χριστιανών. Θέλει ο Θεός να είσαι πλούσιος. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν κάποια πράγματα μας φαίνονται στο επιφανειακό τους πλαίσιο πριν μπει ο Αρκάδας στο βάθος
με το Caterpillar, ας πούμε, για να κάνει την εν το βάθη δουλειά του, μπορεί να μας φαίνονται κάπως αυτονόητα, αλλά σε μια πιο διεθνή προοπτική, διεθνούς χριστιανισμού, δεν είναι καθόλου αυτονόητα. Θα ήθελα να κλείσω αυτόν τον πρόλογο πριν αρχίσουμε το διάλογο, λέγοντας πως προσβλέπω με πολύ πείνα και δίψα στο τρίτο βιβλίο του Δημήτρη Αρκάδα, που θα είναι πλέον, από ό,τι αντιλαμβάνω, μια συστηματική προσέγγιση και πρόταση για την πολιτική θεολογία σήμερα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε πάντως να το διαβάσετε. Αν μη τι άλλο, για να είστε έτοιμοι και για το επόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη. Να μπούμε στη δευτερολογία. Αναλώθηκα πολύ στην εισήγησή μου σε κάποια περιγραφικά θέματα. Να πω τώρα και τον καημό μου, τώρα που γνωριστήκαμε καλύτερα. Αυτό το οποίο μου άρεσε αλλά και με προβλημάτισε σαν νήμα στο βιβλίο είναι η αντιπαραθετικότητα. Δεν υπάρχει όρος, αλλά θα τον χρησιμοποιήσω έτσι. Βάζω άνω τελεία και ξεκινάω από αλλού. Τον Παναγιώτο Κονδύλη, τον Μακαρίτη, ίσως τον γνωρίζετε από τα βιβλία του. Είναι αυτός που στην Ελλάδα έγινε της μόδας βέβαια τώρα, μετά θάνατον έγινε της μόδας, αλλά όσο ζούσε και μετέπειτα, αν κάτι τον χαρακτήρισε τον Παναγιώτο Κονδύλη, ήταν η εισαγωγή στην ελληνική κοινωνιολογική σκέψη και όχι φιλοσοφική σκέψη του πολύ γνωστού διπόλου φίλος εχθρός. Το Σμιτιανό αυτό, από τον Καρλ Σμιτ, δίπολο εργαλείο ανάλυσης των κοινωνικών σχέσεων. Ο Κονδύλης ίσως έλεγε και των οντολογικών σχέσεων, οντολογικών στάσεων και της οντολογικής υπόστασης, εγώ μένω στην κοινωνιολογία. Αυτό το παιχνίδι, η αντιπαλότητα μεταξύ φίλου και εχθρού, οριοθετεί καταστάσεις, δημιουργεί κοινότητες, προσδιορίζει ταυτότητες κτλ. Ναι, στην Ελλάδα το έφερε αυτό ο Παναγιώτης. Ο Κονδύλης έχει επηρεάσει πολλούς και εμένα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και δεν είναι μάλιστα τυχαίο ή είναι τυχαίο ότι πολλοί από αυτούς που ασμένως αποδέχθηκαν την συνεισφορά του Παναγιώτη Κονδύλη ήταν και αριστεροί, οι πρώην αριστεροί, όπως και ο Παναγιώτης Κονδύλης ήταν, αν θυμάμαι καλά, στα νιάτα του Μαοϊκός. Η αριστερά λοιπόν η αριστερά του Κονδύλη είχε ένα στοιχείο συγκρουσιακό, το οποίο ο Κονδύλης με την σκέψη του το έκανε κοινωνιολογικό εργαλείο. Γιατί κάνω τώρα αυτή την παρένθεση για τον Παναγιώτη Κονδύλη. Γιατί ο Δημήτρης ο Αρκάδας, όπως και εγώ, επειδή είμαστε και παιδιά μιας εποχής δύσκολης και όχι των Trente Glorieuses που λέγανε οι Γάλλοι, δηλαδή της μεταπολεμικής εποχής και ευμάρειας, εμείς λοιπόν που ακολουθούμε αυτή την εποχή, που είμαστε ακόμα νέοι, με ερωτηματικό, σε συνθήκες far west, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο, από την οικολογία μέχρι τους φονταμενταλισμούς, τώρα μην τα αναλύουμε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε εμείς λοιπόν τα παιδιά αυτής της εποχής μία τάση να βλέπουμε συγκρουσιακά τα πράγματα. Και η πολυπολιτισμικότητα πέφτει και σε αυτό. Διότι όταν έρχεται ο Αφγανός ή ο Πακιστανός πρόσφυγας, είναι ένα θέμα το οποίο αφισβητεί άμα τη αφήξη του, άσχετα με το προσωπικό του δράμα, αλλά η άφηξή του στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελλάδα, δημιουργεί ένα θέμα συγκρουσιακό. Δηλαδή σε φαίνει ο μέσος πολίτης, ο μέσος διανοούμενος, θα σκεφτεί όπα αυτός είναι μουσουλμάνος, έρχεται εδώ πέρα, ακόμα και να μην είναι φονταμενταλιστής, αφισβητεί την ταυτότητά μου ή θα την αφισβητήσει την εθνική και τη θρησκευτική μου ταυτότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι όροι του παιχνιδιού πια, όσο και να το θέλουμε ή να μην το θέλουμε, παίζουν με όρους συγκρουσιακούς. Φίλος εχθρός είναι το εργαλείο του Κονδύλη και γι' αυτό ίσως και ο Κονδύλης είναι και πιασάρικος στην εποχή μας. Γιατί τα λέω αυτά, διότι, και το βάζω προς συζήτηση, γιατί αυτό που είδα στον Δημήτρη τον Αρκάδα και είμαι σίγουρος ότι αν εγώ έγραφα αυτά τα πράγματα, φυσικά όχι στο επίπεδο του Δημήτρη, αλλά θα είχα και εγώ αυτό το υφάδι, είναι ότι δεν ξεφεύγει από αυτό. Αυτό δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι βλέπει πώς η χριστιανική κοινότητα εν τέλει χρησιμοποιεί το κήρυγμα του Ιησού ή τις μαρτυρίες των πρώτων Αποστόλων για να οριοθετήσει το γήπεδό της. Σου λέει εγώ εδώ είμαι, εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, ότι είναι νόθο παιδί ο Ιησούς, ότι δεν είναι προφήτης, ότι είναι ένας σαλτιμπάγκος,
ότι δεν αναστήθηκε, αλλά εκλάπει το σώμα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να λέτε. Εμείς όμως, σεχταριστικά, ναι, γιατί όχι, σεχταριστικά, για εκείνη την εποχή, εμείς πιστεύουμε αυτό το πράγμα τελείως. Ό,τι και να λέτε, εμείς πιστεύουμε αυτό το πράγμα, ερχόμαστε σε αντίθεση με εσάς, είσαστε οι εχθροί μας, way mean, φαρισαίοι υποκριτές, είσαστε οι εχθροί μας και μέσω της εχθρότητας, την οποία την καλλιεργούμε κι εμείς, γιατί οριοθετούμαστε, μέσω της εχθρότητας υπάρχουμε ως χριστιανική κοινότητα. Η διαμάχη λοιπόν χριστιανισμού και του άλλου κόσμου που δεν είναι χριστιανός, μέσα από αυτά τα κείμενα δείχνει ότι βασίζεται σε ένα συγκρουσιακό επίπεδο, το οποίο η θεολογία παλιότερα δεν το είχε. Θυμίζω ότι οι παλιοί θεολόγοι που μερικούς από αυτούς προλάβαμε στο Πανεπιστήμιο και που τώρα είναι μακαριστοί, οι παλιοί θεολόγοι είχαν το γνωστό μοντέλο της θείας πρόνοιας, του θείου σχεδίου, που καθορίζει την ιστορία του ανθρώπου. Ούτε καν η Εκκλησία δεν έπαιζε πολύ τότε. Πιο πολύ έπαιζε το θείο σχέδιο, η θεία πρόνοια. Προτεσταντίζουσας λίγο προέλευσης, γιατί είχαν σπουδάσει και στη Γερμανία περισσότεροι. Ακολούθησε μια θεολογία της αγάπης και του έρωτα, βλέπε Γιαναράς, η οποία συνεισέφερε πάρα πολλά πράγματα στη θεολογική σκέψη και από την και μεγαλώσαμε με αυτήν, αναμφίβολα. Μετά έχουμε τη θρησκειολογική προσέγγιση, που τα βάζω στο ταβλά εδώ τα διάφορα κομμάτια των θρησκειών ή των δοξασιών και προσπαθώ να δω αν μπορούν να συνυπάρξουν, και υπάρχει ακόμα και σήμερα αυτή η τάση. Και ο Δημήτρης ο Αρκάδας έρχεται, νομίζω ότι δεν έχω διαβάσει άλλον της γενιάς μου, ναι, θα τολμήσω να το πω, και ανοίγει αυτό το δρόμο. Ότι ξέρεις κάτι, αυτά δεν συνυπάρχουν, δεν συνυπήρχαν ποτέ. Είναι αντιθετικά, είναι συγκρουσιακά. Ο χριστιανισμός με τον Ιουδαϊσμό είχε σύγκρουση. Ο Ιουδαϊσμός με τον εθνικό κόσμο, με τον Βααλ, είχε σύγκρουση. Και γι' αυτό έγινε χριστιανισμός και γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη είναι Παλαιά Διαθήκη. Όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανείς, αν ερμηνεύω καλά το σχήμα αυτό του Αρκάδα, ότι είναι ok, εντάξει. Είναι η τάση της εποχής, είμαστε παιδιά της εποχής, κομίζει κάτι καινούριο στη θεολογία. Ο προβληματισμός μου, και ίσως ο συγγραφέας θα ήθελα να τοποθετηθεί σε αυτό και φυσικά και ο Σωτήρης, ο προβληματισμός μου είναι εάν και κατά πόσο μπορούμε να περιορίσουμε το θεολογικό προβληματισμό μας σε αυτό το δίπολο. Είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει άλλη φορά, εγώ δεν το έχω δει άλλη φορά στα βιβλία, τα θεολογικά, αλλά μπορούμε να περιορίσουμε τη θεολογική σκέψη 100% σε αυτό το δίπολο. Κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου λέγοντας. Ιουδαϊσμός versus χριστιανισμός. Χριστιανική κοινότητα σε αντίθεση με το ιερατείο. Με το ναό. Κοίταξα το κεφάλαιο με το ναό. Το κεφάλαιο με το ναό. Γιατί το λέω. Γιατί κακά τα ψέματα, όσο και να υπάρχει το συγκρουσιακό στοιχείο που δομεί, επαναλαμβάνω, ταυτότητα. Και χωρίς αυτό δεν προχωράει. Άλλωστε οι αιρέσεις τι ήταν. Η καταδίκη των αιρέσεων ήταν ο τρόπος επιβίωσης της Εκκλησίας. Αν δεν υπήρχαν οι αιρέσεις, σχήμα αυτό λόγου, ίσως δεν υπήρχε η Εκκλησία. Αλλά μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Επανέρχομαι για τον ναό. Γιατί λέω για τον ναό. Γιατί μέσα ο Δημήτρης ο Αρκάδας το λέει, αλλά ίσως δεν το υπερτονίζει τόσο. Εγώ το σημείωσα. Διαβάζω, η συνολική στάση του Ιησού έναντι του ναού, του Ιουδαϊκού ναού μιλάμε έτσι, κυριαρχείται από πεποιθήσεις και πράξεις, οι οποίες μάλλον τον αφισβητούν τον ναό σε οριακό βαθμό. Και εδώ έχουμε τα διάφορα περιστατικά από την Καινή Διαθήκη, δεν θα αφήσω πέτρα πάνω στην πέτρα, όλα θα γκρεμιστούν, το φραγγέλιο φύγεται από το σπίτι του πατρός μου, αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε με έναν οργισμένο Χριστό που έτσι, θέλει πίσω τον ναό. Τώρα η γλώσσα μου προέτρεξε του μυαλού μου. Αυτό όμως ήθελα να πω. Ο Χριστός θέλει πίσω τον ναό ή θέλει έναν άλλο ναό. Γιατί η χριστιανική κοινότητα μάλλον δεν ήθελε πίσω τον ναό. Ο Χριστός ήθελε πίσω τον ναό. Δηλαδή τελικά μήπως δεν είναι μόνο η συγκρουσιακή σχέση που καθορίζει τα βιβλικά γεγονότα. Μήπως είναι και μια σχέση συνέχειας. Που ο Προτεσταντισμός ο Γερμανικός το καλλιέργησε σε έναν βαθμό το 19ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, και αν θυμάμαι καλά, το καλλιέργησε αυτό.
σωστά το καλλιέργησε. Δηλαδή, μήπως, και τελικά όλα αυτά ανάγονται στο θείο σχέδιο, βλέπει παλιά θεολογία, μήπως όλα αυτά είναι ένα σχέδιο του Θεού, όπου το ένα διαδέχεται το άλλο μέσα από συγκρούσεις, μέσα, αλλά και μέσα και από πρόσληψη κοινών δεδομένων. Νομίζω ότι η υπερβολική έμφαση στο συγκρουσιακό, που είναι της εποχής μας, που είναι επειδή είμαστε αγριεμένη γενιά, επειδή αναγκαστικά είμαστε αγριεμένη γενιά, δεν μας επιτρέπεται να μην είμαστε αγριεμένη γενιά, μήπως αυτό θολώσει λιγάκι το γεγονός ότι ο χριστιανισμός διαδέχτηκε τον Ιουδαϊσμό, πήρε πάρα πολλά από αυτόν, οσμώθηκε με τον Ελληνισμό. Είναι η Εκκλησία η οποία φτάνει και στα έσχατα, συγκεφαλαιώνοντας όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένας προβληματισμός τον οποίο πρώτα θέτω τον στον εαυτό μου, γιατί με απασχολεί αυτό, γιατί μερικές φορές που νευριάζω από την κίνηση, από την ανεργία, από τη μόλυνση, από τις πυρκαγιές, από την κυβέρνηση, σκέφτομαι και λέω, κάτσε, μην νευριάζεις τόσο. Δεν είναι τα πάντα συγκρούσεις. Γιατί όσο νευριάζεις, οριοθετείς τον εαυτό σου. Είναι και αμυντικοί μηχανισμοί αυτοί. Μπαίνουμε σε ψυχολογία. Οριοθετείς τον εαυτό σου, προφυλάζεις το εγώ σου. Λες, α, αυτοί είναι απατεώνες, ενώ εγώ δεν είμαι. Αλήθεια. Δεν ξέρω, τι λες, Σωτήρη, σε αυτό. Έχω υπαρξιακά προβλήματα, μάλλον. Προκαλούμε στο να απαντήσω, δηλαδή να συνεχιστεί η συζήτηση, παρά στο να μπούμε, να μείνουμε στο βιβλίο καθ' αυτό, με την άδεια του, με την ευλογία του συγγραφέως, ελπίζω να καταστεί εφικτό. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή ξεκίνησε με την αναφορά περί πολυπολιτισμικότητας. Εδώ θα ήθελα, η αναφορά σου, η αναφορά ξεκίνησε με την αναφορά. Θα ήθελα να πω και το εξής. Σήμερα, ως γνωστόν, η πολυπολιτισμικότητα σαν όρος έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή, βγήκε η Άγγελα Μέρκελ ένα ωραίο πρωί και τον αποτελείωσε, το ανακοίνωσε, ας πούμε, η Ευρωπαίαρχης, ότι αυτό πέθανε. Θέλω να πω, η συζήτηση δεν γίνεται με αυτούς τους όρους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχει μια προφητικότητα το κείμενο του Αρκάδα, το οποίο το συγκεκριμένο κεφάλαιο γράφηκε το 6. Το 2004. Το 4, το 4, θυμόμουν κάτι. Ναι, το 3, μπράβο, το 2004. Όπου διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, δηλαδή το κεφάλαιο, άμα το διαβάσετε, και τώρα το έριχνα μια ματιά στην αρχή για να θυμηθώ αν επιβεβαιώνεται αυτό, δεν είναι να βρήκαμε επιτέλους τη σύγχρονη έκφραση του χριστιανικού Ευαγγελίου στον πολυπολιτισμό. Δηλαδή έχει μια προφητικότητα ότι, παιδιά, καλά, ενδιαφέρον αυτό που διατυπώνεται, αλλά σαν να μην εξαντλεί την αλήθεια των πραγμάτων. Και βλέπουμε 16 χρόνια, 17 χρόνια μετά, πως έχει ήδη ξεπεραστεί σαν σχήμα, σαν ζητούμενο, σαν αιτούμενο κλπ. Δηλαδή, άλλο το να συζητήσει κανείς για ζητήματα προσφυγιάς, μετανάστευσης κλπ. Και άλλο με τον όρο της πολυπολιτισμικότητας ως εργαλείο. Αυτό έχει πεθάνει, για καλό και κακό, ανεξάρτητα από το ευρύτερο θέμα. Τώρα, είπε ο Μανώλης ότι υπάρχει και ένα... Δεν θυμάμαι αν το είπες ως άποψη του Αρκάδα ή ως άποψη δικιά σου ή ως άποψη και τα δύο. Πως υπάρχει ένα περιχαρακωμένο, κάτι το περιχαρακωμένο, ας πούμε, στους χριστιανούς, ότι παιδιά δεν πάνε να αμφισβητείτε την πατρότητα του Ιησού. Εμείς είμαστε αυτό. Τελεία. Έχουμε αυτό το δόγμα, αυτό πιστεύουμε. Απλώς ήθελα να εκφράσω, προκειμένου να αποφύγουμε, αν θέλετε, την παγίδα της σημερινής αντίληψης περί θρησκείας. Συγγνώμη που κάνω μια επιστροφή στο θέμα που άνοιξα προηγουμένως, στην πρωτολογία. Έχουμε πάντα τον πειρασμό ότι ασχέτως αν τελικά χριστιανοί είναι, ας πούμε, οι βαπτισμένοι που μετέχουν στα μυστήρια και ομολογούν, έτσι, δηλαδή αυτά τα τρία, ότι τελικά είναι και μια προσγραφή σε κάποιες πεπιθήσεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως αληθείς, κάποιες αξιώσεις περί της αληθείας, truth claims. Υπάρχει όμως, άμα κανείς δει, ιδίως το τελευταίο κύμα έρευνας για το πώς γινόταν ο εκχριστιανισμός στον πρώιμο Μεσαίωνα, βλέπει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί βλέπει το πόσο το κοινοτικό κομμάτι ήταν πολύ πιο πολύ μπροστά, πολύ πιο πολύ πρώτιστο. Υπάρχει ένα βιβλίο που μετεξελίχθηκε από διδακτορική διατριβή, ενδεχομένως στην Οξφόρδη, πάντως βγήκε από Oxford University Press, Nathan Ristuccia, Christianization and Commonwealth, νομίζω. Τέλος πάντων, αν ψάξετε Ristuccia θα το βρείτε. Το οποίο, τι κάνει,
εξετάζει τη σημασία της σημαντικότερης λιτανίας τελετουργίας εκείνη την εποχή στη Δύση. Τώρα, όταν λέμε εκείνη την εποχή, ας πούμε 4ο-5ο αιώνα, κάπου εκεί πέρα γύρω. Περιέργως πώς, counterintuitive που λέμε και στα ελληνικά, η σημαντικότερη θρησκευτική ακολουθία, χριστιανική ακολουθία και λιτανία ήταν η λιτανία της αναλήψεως, rogation tide. Τρέχα γύρευε εδώ γιατί. Σου δείχνει λοιπόν ο Ριστούτσι εκεί το πώς η σημερινή μας αντίληψη ότι ξέρεις, για να εκχριστιανιστείς κάποια στιγμή αντιλαμβάνεις ότι αυτά που πίστευες, που δεχόσουν ως αληθή, ήταν λανθασμένα, ενώ τώρα ξαφνικά είδες το φως το αληθινό και το α, β και γ είναι αληθή. Και εκεί βλέπεις ότι ο εκχριστιανισμός γινόταν διότι ξαφνικά ο παγανιστής πήγαινε και στη λιτανία της αναλήψεως και μετά ξαναπήγαινε και 5 χρόνια μετά βαφτιζότανε. Αλλά σε αυτά τα 5 χρόνια μετήχε όλες τις ακολουθίες και ας έφευγε στο τα στήρας. Έχει ένα νόημα για να καταλάβουμε ίσως καλύτερα σήμερα και να συσχηματίσουμε το κατά δύναμην το αύριο, να μην μπούμε και εμείς στη λούμπα μιας ιδεολογικής αντίληψης αυτών των πραγμάτων, ότι εγώ έχω ένα δόγμα το οποίο είναι αληθές, περιχαρακώνομαι στο δόγμα, οι άλλοι να πάτε να. Βλέπουμε πως ήταν πολύ πιο οσμωτικό, ας πούμε, το σύστημα, ειδικά κατά την περίοδο του μαζικού εκχριστιανισμού. Επίσης, ετέθη ζήτημα πολιτισμών. Εμείς έχουμε τον πολιτισμό μας, έρχεται ο άλλος με τον πολιτισμό του. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσον και θεολογικά και από πλευράς κοινωνιολογίας της θρησκείας αυτό πραγματικά μπορούμε να το πούμε με αυτοπεποίθηση σήμερα, είτε για μας είτε για τον εκάστοτε άλλο. Με ποια έννοια? Θα πρέπει να προϋποθέσουμε μια αντίληψη, ένας κατά πλειοψηφία ας πούμε χριστιανικός ή ορθόδοξος πολιτισμός. Ένας πολιτισμός ο οποίος δέχεται κάποια βασικά πράγματα ως δείκτες, ας πούμε πηξίδες κλπ. Εδώ οφείλω να ξανακάνω το πολύ ξενέρο το πράγμα του για τέτοια σημαντικά θέματα να φέρω συζήτηση στατιστικές και τέτοια. Αλλά άμα δει κανείς στατιστικές του τι πιστεύουν οι μεν και οι δε, επί παραδείγματι στην Αμερική, αλλά και πραγματικά το συζητάω εδώ και 2 χρόνια, ότι βρε παιδιά να βρούμε κάπου 4.000 ευρώ να κάνουμε μια καλή δημοσκόπηση για αυτά τα θέματα στην Ελλάδα, που πιστεύω ότι θα βγάλει ότι η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι ο ντεϊσμός. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος Θεός, όχι κατά ανάγκη του Ευαγγελίου, εντάξει, θα μην τα ξεψηρίζουμε, υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Στην Αμερική, παραδείγματι, υπάρχει ένα mix and match. Δηλώνει ο άλλος, όχι εγώ, είμαι σαφώς ευαγγελιστής, ευαγγελικός χριστιανός. Ταυτόχρονα πιστεύει σε κρυστάλλους, παρακρυστάλλους, πράγματα, θάματα. Ο άλλος λέει, εγώ είμαι άθεος, αγνωστικιστής. Αλλά και βγαίνουν οι υπερασπιστές του νέου αθεϊσμού και λένε σαρώνει ο αθεϊσμός. Προχθές ήταν τόσο τοις 100, σήμερα είναι τόσο επί 2. Και τους ρωτάς λίγο καλύτερα, αυτοί που δηλώνουν δεν ανήκω σε καμία θρησκεία και σου λένε πιστεύω στους κρυστάλλους, πιστεύω στο κάρμα, πιστεύω σε μια απρόνοια, πιστεύω σε διάφορα πράγματα τέτοια. Στη θετική ενέργεια, στο ότι αν σκέφτομαι, new thought, ότι αν σκέφτομαι κάτι πολύ θα μου έρθει κλπ. Οπότε, ενώ προσωπικά είμαι της γνώμης ότι δεν έχει νόημα να ζητάς από κάποιον βαπτισμένο, ο οποίος δεν ιδρύει αίρεση, μια διακήρυξη πίστεως, ας πούμε, ότι συμφωνεί εξορισμού με κάθε τι το δογματικό κλπ. Αλλιώς, φίλε μου, δεν είσαι μέλος της Εκκλησίας, μέλος της κοινότητας, προσέρχεται, λατρεύει και ενσαρκώνει κιόλας στην Εκκλησία. Όμως, αυτό νομίζω ότι μας προετοιμάζει στο να έχουμε μια προσοχή όταν θα βγούμε και θα πούμε ο νεοελληνικός χριστιανικός ορθόδοξος πολιτισμός, που έρχεται κάτι το αλλοπολιτισμικό, εξωπολιτισμικό και θα αξιώσει τη δικιά του θέση. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο, που το θίγει ελαφρώς αλλά με κέριο τρόπο και ο Αρκάδας στα τελευταία κεφάλαια, εμέσως όμως, τη διαφορά τελικά της εκκλησιαστικής κοινότητας από μια έννοια πολιτισμού ή από μία αντίληψη ότι το τάδε κράτος είναι κατά προτεραιότητα, ας πούμε, χριστιανικό. Τελικά καταλήγω να βλέπουμε πως αυτά μπορεί όχι απλώς να μην ταυτίζονται, όχι απλώς να μην συμπορεύονται, αλλά και να είναι τελείως αντίθετα. Δηλαδή, άλλη να είναι και άλλες τάσεις να έχει η κοινότητα των πιστών, που οι βαπτισμένοι που όντως συνάζονται και συνελάβουν και βρίσκονται επί το αυτό και φανερώνουν την Εκκλησία ως ένα σώμα, μετέχει στα μυστήρια. Γιατί τελικά αυτό είναι. Δηλαδή, να σας το πω και έτσι, μικρή παρένθεση. Συναντάω κατά καιρούς ανθρώπους που μου λένε: εγώ πιστεύω, ας πούμε, κλπ. Εκκλησία, πας, μωρέ, δεν προλαβαίνω. Εντάξει, οκ, σεβαστό.
Και κατά καιρούς ακούω την κριτική για τους άλλους που πάνε εκκλησία, αλλά δεν είναι ηθικοί, ξέρω εγώ. Ή δεν... Με προφανώς οι δεύτεροι με ενδιαφέρουν. Αυτοί που μετέχουν στο σώμα Χριστού και το φανερώνουν ως τέτοιο. Και ας έχουν στο μυαλό τους πράγματα που θα τα θεωρούσαμε αιρετικά κλπ. Αυτός που στο ιδιωτικό του σπίτι σκέφτεται ότι εκτιμάει ή συμφωνεί με τον χριστιανισμό, αλλά δεν μετέχει στο σώμα περίου ο λόγος, γι' αυτό δεν τον κάνω. Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα έπρεπε να με ενδιαφέρει, επειδή αποτυπώνεται σε κάποια δημοσκόπηση. Τέλος πάντων, οπότε είναι σημαντικό για αυτό το θέμα και σχετίζεται με νήξεις που κάνει ο Δημήτρης Αρκάδας στα τελευταία κεφάλαια, πως είναι τελικά πολύ διαφορετικά πράγματα, ενίοτε δε και αντιθετικά η κοινότητα που προσέρχεται κλπ. Και ο πλειοψηφικός χριστιανισμός του κράτους, αλλά και της κρατούσης εκκλησίας, όπου ενίοτε βγαίνουν οι ιεράρχες και δηλώνουν ότι εκπροσωπούν μια συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Βέβαια, άλλο αυτό, το να βγαίνει, δηλαδή είναι στην ίδια κατηγορία το να βγαίνει ιεράρχης και να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, και στην ίδια κατηγορία διάφοροι και θεολόγοι και βγαίνουν και βγάζουν στατιστικές από την κοιλιά τους και λένε, ξέρω εγώ, 3% πάει στην εκκλησία. Συγγνώμη, όλες τις στατιστικές που έχουμε, από 14 μέχρι 24% δηλώνουν τουλάχιστον δύο φορές το μήνα μετέχουν σε, έτσι για την ιστορία το λέω, δεν έχει άμεση συνάφεια με τη συζήτηση. Αλλά επειδή και η μεν και η δε, από το 98% μέχρι το 2-3% βγάζουμε στατιστικές από το στομάχι μας. Οπότε εκεί υπάρχει το ερώτημα, εγώ ως υποκείμενο που θέτω το ερώτημα περί μιας σύγκρουσης πολιτισμών, περί μιας αντίληψης εχθρού και φίλου που έχω είτε εγώ είτε ο άλλος και πρέπει κάπως να το συζητήσω, κάπως να το βρούμε, κάπως να το δούμε, μιλάω ως τι, ως μετέχον στην κοινότητα της Εκκλησίας, ή ως με κάποιον τρόπο έτσι μέτοχος, έχω μετοχή, άλλο μετέχω και άλλο, έχω μετοχή με την έννοια έχω μέρισμα σε ένα κράτος χριστιανικό, σε έναν πλειοψηφικό χριστιανισμό που έχει ως φλάμπουρο κάποιες χριστιανικές αξίες ανεξάρτητα από το αν μετέχει σε κάποια κοινότητα κλπ. Δεν έχω απάντηση, αλλά μου απασχολεί το θέμα και μου προξένησε τη σκέψη. Για το σήμερα πάντα μιλάς. Ναι. Για το σήμερα βέβαια, διότι τα κείμενα του Δημήτρη, τα οποία έχουν Καινή Διαθήκη κυρίως, για το τότε ήταν αυτονόητο ότι ο χριστιανός είναι σε απόσταση από τον Ιουδαίο. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται από τα κείμενα αυτά, έτσι. Ναι, σήμερα τα πράγματα είναι διαφορετικά σίγουρα. Τώρα, όσον αφορά το Prosperity Wealth, κοίταξε να δεις, μερικές φορές η ιστορία έχει πλάκα. Εδώ σημείωσα, όταν διάβασα το κείμενο για τον Πλούτο, έτσι, ότι λέω Παλαιά Διαθήκη υλικός πλούτος ευλογία Θεού. Επειδή έχω ασχοληθεί με την Παλαιά Διαθήκη, βέβαια μιλάμε τώρα για κοινότητες νομαδικές και πρωτοϊστορικές, οι οποίες δεν μπορούμε να τις συγκρίνουμε τώρα με την Αμερική του Τραμπ και του... εννοείται. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη έχει αυτή την έννοια. Και στη σοφιολογική γραμματεία φαίνεται απόλυτα αυτό το πράγμα, ότι ο ευλογημένος είναι ο πλούσιος. Ευλογημένος είναι αυτός που έχει οικογένεια που θα πεθάνει στα 150 χρόνια αν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό και το μαρτύριο του Ιώβ, όπου ο Θεός, δεν ξέρω, του στερεί, όχι ο Θεός, αλλά ο Θεός τελικά, του στερεί τον πλούτο, πληγές, αρρώστιες, έτσι, όλα αυτά δοκιμάζουν την πίστη του Ιώβ. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη έχει ένα prosperity. Γι' αυτό ίσως και τη λένε παλαιά. Ναι, εντάξει. Όπως και για το θέμα του θανάτου βέβαια. Αυτό που νομίζουμε εμείς ως με τα θάνατο ζωή δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο πολύ με το ομηρικό δικό μας κοσμοείδωλο. Η έννοια του θανάτου, του Σεόλ δηλαδή, του Άδη στην Παλαιά Διαθήκη, παρά με το χριστιανισμό. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό είναι και Παλαιά Διαθήκη. Διότι, και δεν είναι κατηργημένη η Διαθήκη, διότι ο χριστιανισμός πήρε αυτή την έννοια του πλούτου ως ευλογία και απλά αναρωτήθηκε ποιος είναι ο πλούτος. Δεν αφισβήτησε την ισότητα. Πλούτος ίσον ευλογία από Θεό. Ευμάρεια ίσον ευλογία από το Θεό. Δεν την αφισβήτησε ως ισότητα. Αφισβήτησε τους όρους. Ποιος είναι ο πλούτος ο αληθινός και ποια είναι η ευμάρεια η αληθινή. Αυτή που εσείς νομίζετε να έχω το κοπάδι με τα πρόβατά μου, να έχω δυο και τρεις γυναίκες, γιατί είχαν τότε και οι πατριάρχες. Να έχω πολλά παιδιά, να σφάζω σαλοκαυτώματα. Ή είναι κάτι άλλο το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με το προφητικό, γιατί και αυτό υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη,
του «Δεν θέλω τις ισίες και τα ολοκαυτώματά σας, θέλω την πίστη σας». Δηλαδή το ασκητικό, το πνευματικό κτλ. Πραγματικά λοιπόν το Prosperity Wealth είναι μια επιστροφή. Prosperity Gospel είναι μια μεταμοντέρνα επιστροφή στην Παλαιά Διαθήκη. Με αυτή την έννοια, έτσι, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι από στην Αμερική, αλλά το σαξονικό είναι αυτό το πράγμα. Να τολμήσω ένα ερώτημα όμως. Αυτό που περιέγραψες μοιάζει περισσότερο με αυτό που βλέπει ο Max Weber στον Προτεσταντισμό. Με ποια είναι, το Prosperity Gospel δεν λέει αν είσαι πλούσιος, αυτό είναι απόδειξη του ότι, το ότι είσαι ευλογημένος. Αλλά είναι ένα φοβερό investment opportunity. Δώσε λεφτά, δώσε σπόρο, τον λένε σπόρο, δώσε σπόρο και ο Θεός σου φέρει δέντρο. Δώσε μου εμένα του πάστορα λεφτά. Γι' αυτό μιλούσες ή περισσότερο για μια πιο έτσι βεμπεριανή προσέγγιση στο προτεσταντικό. Όχι, ναι, εντάξει, δεν μπήκα στην ανταλλαγή, η οποία είναι και αυτή βέβαια μέσα στο παιχνίδι. Εγώ μίλησα για την Παλαιά Διαθήκη, όπου θεωρούσαν ότι ο ευλογημένος είναι αυτός ο οποίος έχει ευμάρεια στη ζωή του. Έτσι. Και το οποίο αντιστράφηκε από τον χριστιανισμό. Ναι. Αντιστράφηκε από τον χριστιανισμό, χωρίς ο χριστιανισμός να φτάσει στην απόρριψη της ευμάρειας ή του πλούτου. Δεν έφτασε. Γιατί δεν έφτασε, και το λέει ο Αρκάδας σωστά. Γιατί είναι εσχατολογικός ο χριστιανισμός. Ένας που κοιτάει στο μέλλον, ένας που έχει μια εσχατολογική οπτική, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με το να δώσ' μου, πάρε και τώρα τι γίνεται και έπεσε σιτοδία και όχ, κάτι κάναμε και φταίξαμε. Δεν απολυτοποιεί το τώρα η εσχατολογική προοπτική. Έτσι, δεν απολυτοποιεί το τώρα. Εμείς το απολυτοποιούμε. Και στην παραορθόδοξη ψυχολογία και στην κουλτούρα, όχι στην κουλτούρα, στα χωριά όπως λέγεται αυτό, στο folklore, έχουμε αυτό. Α, αυτός για να πάθει αυτό που έπαθε την κακιά αρρώστια, έχει κάνει πολλά. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο μαγικά. Έτσι, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν αυτά. Δεν είναι καινοφανή δηλαδή όλα αυτά. Όχι, εγώ απλά ήθελα από τον Δημήτρη να μου πει, γιατί αυτό με απασχολεί πραγματικά. Τα περί πλούτου και τα όλα αυτά που λέει, είπε και ο Σωτήρης, τα συμμερίζομαι κι εγώ. Αλλά εμένα το μεράκι μου, διαβάζοντας το βιβλίο, είναι αυτό για το συγκρουσιακό. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, δεν ξέρω αν ήταν συνειδητό αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει και εσύ να το κατανόησες αυτό. Απλώς να πω ότι επειδή το παρατηρώ σε όλους τις γενιάς μας, ο λόγος για την εσχατολογία και για την εσχατολογική ένταση, παραδόξως πως, ενώ δεν θα έπρεπε, αφήνει απ' έξω την Εκκλησία. Το βλέπω και στα κείμενά σας και στα κείμενά μας. Δηλαδή, okay, εσχατολογία, αλλά πού είναι η Εκκλησία σε όλα αυτά. Έτσι, δηλαδή, φοβάμαι μήπως και η εσχατολογική ένταση είναι και αυτό μια ιδεολογία τελικά, η οποία έχει τη δυναμική της, γιατί όλα τα από πίσω τα μαζεύει και τα γονιμοποιεί και όντως δεν παλεύεται εύκολα. Δηλαδή, άμα πει κάποιος εγώ είμαι εσχατολογικός χριστιανός, δεν μπορεί ούτε να τον κατηγορήσεις για μαγείες, ούτε για prosperity gospel, ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά... Πέτα την μπάλα στην ξέδρα λίγο. Πέτα λίγο, ναι, δεν είναι στο απειρόβλητο, γιατί σου λέει όλο εδώ, εσχατολογικός είναι αυτός, okay. Μου στείλει το λογαριασμό από το τέλος της ιστορίας. Εντάξει, μπαίνει παλιά το ανέκδοτο που μπαίνει στο ποιος πληρώνει από πίσω, ποιος πληρώνει από πίσω, ποιος πληρώνει από πίσω, δεν υπήρχε από πίσω. Αλλά το θέμα είναι ότι η εσχατολογία βιώνεται στην Εκκλησία καθημερινά. Έτσι. Και νομίζω ότι στα κείμενα αυτά θα έπρεπε να μπει λίγο και η Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ τη λειτουργική, εννοώ τα μυστήρια, την εξομολόγηση, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι λίγο στην απόξω. Στο προσωπικό μου παράπονο. Να πω μια γνώμη και κάποια πράγματα. Πρώτον, και περί εσχατολογία, δηλαδή, παίρνοντας ως αφορμή την εσχατολογία κλπ, υπάρχει αυτό το πάρα πολύ γνωστό, όλοι το ξέρετε, απόφθεγμα, ας πούμε, της παράδοσης της θεολογίας απελευθέρωσης, το ψωμί το δικό μου είναι θέμα σαρκικό, αλλά το ψωμί του αδελφού μου είναι θέμα πνευματικό. Έτσι μπορεί να συναρτηθεί και να γεφυρωθεί το πώς για τους εαυτούς μας μπορεί να λέμε «Ο Θεός σου λέει μη με ρημνάς, ας πούμε, για τα καθημερινά, έχει ο Θεός» και πώς οι μεγάλοι Άγιοι αυτό ακριβώς κάνουν. Η Μαρία η Σκοπτσόβα, ας πούμε, η νέα Αγία των Παρισίων. Η οποία πραγματικά δεν με υμνούσε για τα καθημερινά. Και είναι ένα στοιχείο που μας κάνει μεγάλη εντύπωση σε μεγάλους ασκητικούς Αγίους. Όταν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά δεν είχε μέρημνα για το πώς θα τη βγάλει αύριο και την έβγαζε. Αυτό όμως είναι για το δικό μας το τομάρι. Είναι ακριβώς μια σοφή κουβέντα του ρεύματος θεολογίας απελευθέρωσης. Δεν θυμάμαι ποιος το είπε ακριβώς.
Επειδή ήταν και μια δύσκολη μέρα, αλλά ο συγγραφέας σίγουρα θα θυμάται. Αυτό το ψωμί το δικό μου είναι θέμα σαρκικό, το ψωμί του αδελφού μου είναι θέμα. Και παιδιά δεν το αναφέρει. Α, έχει ευρύτερη συνήχηση αυτή η κουβέντα. Τώρα, περί του πλούτου και του πολιτικού κομματιού, θα ήθελα απλώς να θυμίσω πως υπάρχει μια εκτενής κουβέντα, κυρίως μεταξύ των φιλολόγων αυτών των κειμένων, για το πόσο τα οφειλήματα στην Κυριακή Προσευχή αναφέρεται κυριολεκτικά στα χρέη. Και κατά πόσο στα αγγλικά δεν μπορεί να μεταφράζεται ως τα αμαρτήματα. Trespasses, τα λάθη, sins. Αλλά debts, κανονικά. Μάλιστα, θέλω να τα αναφέρω και ας είναι ελαφρύ, διότι ταιριάζει με, με τη συζήτηση. Προχθές έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα, τέλος πάντων, ένα tweet που απευθυνόταν στους προοδευτικούς, τέλος πάντων, listen up liberals, ακούστε προοδευτικοί, εγώ είμαι ένας χριστιανός με βιβλικές αξίες, I'm a Bible believing Christian, I believe in biblical values, πιστεύω σε βιβλικές αξίες, like debt cancellation, όπως η ακύρωση των χρεών, and collective wealth ownership, και η συνολική κτίση του πλούτου, ας πούμε και η κοινοκτημοσύνη. Δηλαδή, είναι δύσκολο να μην τα βλέπει κανείς αυτά τα πράγματα. Και ειδικά στο ζήτημα της Κυριακής Προσευχής έχει ενδιαφέρον. Απλώς θα το σκεφτούμε κάπως έτσι, τι θα γινόταν αν. Αν το άφεστα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμεν τα οφειλήματα, τους οφειλέτες ημίν, σημαίνει κυριολεκτικά αναφέρεται σε χρέη. Σε ό,τι σου χρωστάει ο άλλος, από υλικό μέχρι πνευματικό. Αλλά από ποιος που οφειλήματα ξαφνικά είναι στραβοπατήματα, trespasses, παραβάσεις ή αμαρτήματα. Και πάει μια εκτενή συζήτηση. By the way, που λέμε σε καλά ελληνικά, ένας φοβερά ενδιαφέρον ορθόδοξος θεολόγος, προσήλυτος, ο οποίος είναι οίκιστα γνωστός στην Ελλάδα, είναι ο David Bentley Hart, ο οποίος είναι ένας φοβερά βαθύς φιλοσοφικός θεολογικός νους, που ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στην Αμερική είναι ότι θεωρείται Christian Socialist, χριστιανοσοσιαλιστής. Και πρώτο Θεός, θα βγει και ένα βιβλίο στα ελληνικά για αυτά τα θέματα, λιγότερο από σύντομα, δηλαδή αργότερα από σύντομα. Δύο ακόμα ελάχιστες σημειώσεις, ότι αυτό βέβαια θέτει και άλλα ζητήματα πολιτικής θεολογίας, τα οποία στο μουσουλμανισμό έχουν τεθεί. Στο μουσουλμανισμό υπάρχει κλάδος Islamic Banking, μουσουλμανική τραπεζική, διότι είναι εφάμαρτος ο τόκος κλπ. Το πρόβλημα είναι πως για όλα αυτά τα αιτήματα... Πώς? Γι' αυτό τις κάνουμε offshore. Είναι νόμιμο. Offshore δεν είναι εφάμαρτο. Τέλος πάντων, μιλάω τώρα για θεωρητικό κλάδο. Είπε ο Μανώλης ότι δεν υπάρχει εκκλησία σε όλα αυτά, σε μεγάλο βαθμό. Ναι, δεν είναι πολύ μπροστά. Υπάρχει όμως το ερώτημα, ποια θα ήταν αυτή η εκκλησία, διότι για τα αιτήματα οποιασδήποτε έστω και ελαφρά πολιτικής θεολογίας, η οποία δεν θα ήταν απλώς η πολιτική θεολογία του 40 και του 50, δηλαδή, σφάξτε τους κομμουνιστές προδότες για να ζήσει ο βασιλέας μας, αλλά κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ενδοχώρα για αυτά τα αιτήματα. Αυτή την κουβέντα, συγγνώμη που τον δίνω στεγνά, είναι κουβέντα του Θανάση Παπαθανασίου και όχι του Παπακοσταντίνου, ότι δεν υπάρχει ενδοχώρα για αυτά τα αιτήματα. Υπάρχουν άνθρωποι με ενδιαφέρον, στοχαστές που τα λένε, ενδοχώρα δεν υπάρχει. Και πώς να υπάρχει όταν κατακυριεύεται η ζωή της Εκκλησίας με τρόπους που είναι άδειλοι, δεν αποτυπώνονται σε ένα νομοθέτημα προς αλλαγή ή απλώς σε μια συνταγματική διάταξη. Καταδυναστεύεται από την κρατική λογική στον απόλυτο βαθμό. Θα μου επιτρέψετε μια ελάχιστη παρένθεση και ελπίζω να μην παρεξηγηθούν οι θεολόγοι, οι κατεπάγγελμα θεολόγοι. Γίνεται συνεχώς μια συζήτηση για το μάθημα των θρησκευτικών, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη κλπ. Να θυμηθούμε λίγο από εκκλησιαστικής απόψεως τι είναι το μάθημα των θρησκευτικών. Είναι ένα μάθημα που έχει δεσμευτεί το κράτος στον εαυτό του από το Σύνταγμα ότι θα το έχει, ότι θα καλλιεργεί την θρησκευτική συνείδηση. Το οποίο το διδάσκουν κρατικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι που επιλέγει το κράτος με ΑΣΕΠ, οι οποίοι προκύπτουν από μια κρατική πανεπιστημιακή σχολή, που γίνεται με τους όρους της επιλογής πανεπιστημιακών στα κρατικά δημόσια πανεπιστήμια επιλογή, στην οποία καλός ή κακός, ενδεχομένως και καλός, αλλά δεν είναι η παρούσα συζήτηση, δεν λαμβάνει κανένα μέρος η Εκκλησία, ενώ καλός ή κακός, ξαναλέω, στη Γερμανία, ας πούμε, για να διδάξεις θεολογία σε ρωμαιοκαθολική έδρα, πρέπει να έχεις και την άδεια του επισκόπου, καλός ή κακός. Και συζητάμε οι χριστιανοί για το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών,
ως εάν είναι κάποιο είδους κατοίκηση, την οποία την κάνει το κράτος, δια του κράτους, επί το κράτος, υψωμένο στη δύναμη του κράτους. Δηλαδή, θέλω να πω, ποια είναι η εκκλησία στην Ελλάδα, στην οποία θα μπορούσε να υπάρξει αναφορά για μια, με οποιονδήποτε τρόπο, ευαισθητοποίηση πολιτικής θεολογίας, που δεν θα είναι αυτή που μας παρέδωσε το κράτος, ακριβώς από την εποχή που προσπαθούσε να ξεκάνει το μισοπληθυσμό. Είναι κατεξοχήν πολιτικό θέμα η κρατική θρησκεία στην Ελλάδα. Εντάξει, η κουβέντα είναι μεγάλη, απλά να λάβουμε υπόψη μας και ποια είναι η Ελλάδα ως κράτος, πριν μιλήσουμε για την Γενική Διεύθυνση, την Γενική Γραμματεία που λέγεται Εκκλησία της Ελλάδος, εγώ έτσι την ονομάζω, αιρετικά. Πρέπει να δούμε όμως και το κράτος της Ελλάδας, το οποίο δεν είναι το κράτος της Γερμανίας, ούτε το κράτος της Γαλλίας. Είναι ένα κράτος το οποίο δημιουργήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό από την Εκκλησία και αν όχι από την Εκκλησία με το Ράσο, που για μένα και από την Εκκλησία με το Ράσο, αλλά οπωσδήποτε από την Ορθόδοξη Αυτοσυνειδησία, είναι μια sui generis περίπτωση η Ελλάδα. Γιατί υπήρχε και τίποτα άλλο. Ναι, εντάξει, οπότε είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα, είναι λίγο ευαίσθητο. Σαφώς η Εκκλησία, η θεσμική Εκκλησία πρέπει να δει λίγο την ενδοχώρα της, είναι σίγουρο αυτό, είναι η πρόκληση των καιρών. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σε αυτό, είναι μεγάλη κουβέντα. Απλώς παίρνοντας αφορμή για αυτό, γιατί θα το ξεχάσω και θα ήθελα και τη γνώμη του Δημήτρη, στο κεφάλαιο του για την, του βιβλίου για την πολυπολιτισμικότητα, όχι τι είναι αυτό, το γιορτάζοντας ή ξορκίζοντας τη διαφορά του φαινόμενου της πολυπολιτισμικότητας. Λέει πολύ σωστά, βέβαια τα κείμενα δεν είναι σημερινά, αλλά δίνω μία αφορμή, μήπως θέλει κάποια στιγμή να το δει και αυτό. Διαβάζω, ως άμεση συνέπεια, το δόγμα περί πολιτισμικής ανεκτικότητας της Pax Romana, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, προσαρμόστηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τις πολιτικές συνιστώσεις, σε τοπικό, Παλαιστίνη και υπερτοπικό αυτοκρατορία επίπεδο και συνεχίζει με τους διωγμούς κτλ. Βάζει δηλαδή στο κάδρο την Pax Romana. Θα ήθελα να πω μετά ένα σχόλιο αυτό με την άδειά σας. Ωραία. Αυτό το οποίο εγώ βάζω ως προβληματισμό, γιατί δεν ξέρω, εντάξει, εγώ το έχω, δεν το έχει ο Δημήτρης Ορκάδας και γιατί να το έχει. Το παίρνω αυτό, δηλαδή πώς η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία προσαρμόζεται στον χριστιανισμό που επελάβνει. Βάζω μία υποσημείωση και λέω το εξής. Αν δεν κάνω λάθος, ο Όσβαλτ Σπέγκλερ, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και γενικά όλοι οι Νιτσεϊκοί, μπορεί να το έχει πει και ο Νίτσε δηλαδή αυτό, και το χρεώνω στο Σπέγκλερ, λέει ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η εξουσία, ήταν δυνατή, ισχυρή, όσο δεν είχαμε το διάταγμα Καρακάλα. Όσο δεν είχε επεκταθεί, με το διάταγμα της ανεξιθρησκείας δηλαδή, όσο ήταν οριοθετημένη, ήταν ισχυρή. Όταν χαλάρωσε και μπορούσε και ο Παύλος να είναι Ρωμαίος πολίτης και να ζητάει να δικαστεί στη Ρώμη, τότε είχε χάσει το παιχνίδι Ρώμη. Και ήταν θέμα χρόνου να καταρρεύσει και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό είναι μια άλλη οπτική. Άρα, συγγνώμη, Εμμανουλέ, εννοείς ότι όταν έγινε ανεκτική, ξανακαταρρεύει. Για τη σχολή του Νίτσε, ίσως το λέει και ο ίδιος ο Νίτσε, είμαι κατά 60% με 70% σίγουρος ότι το έχει πει ο ίδιος ο Νίτσε, όσο η Ρώμη είναι ισχυρή, δεν επιτρέπει άλλες θρησκείες ή τέλος πάντων τις έχει από κάτω. Όταν η Ρώμη πάβει να είναι ισχυρή, επεκτηνόμενη, έτσι, διαστελόμενη, τότε σκάβει το λάκκο της που λέμε. Ο χριστιανισμός είναι ο λάκκος μέσα στον οποίο έπεσε η Ρώμη τελικά, γεωπολιτικά, όχι θεολογικά, όχι φιλοσοφικά, γεωπολιτικά. Το λέω με αφορμή αυτό που λέει για την προσαρμογή της Pax Romana στη χριστιανική πρόκληση. Και το παίρνω τώρα εγώ εδώ, και κάνω πτήσεις φαντασιακές και φτάνω στο Ισλάμ τώρα και στην απειλή που το Ισλάμ είναι μια οικουμενική θρησκεία, έτσι μην το ξεχνάμε. Ίσως είναι περισσότερο οικουμενική για τον χριστιανισμό, γιατί είναι γεωπολιτικά οικουμενική. Φτάνω στο Ισλάμ και στην πρόκληση την οποία απευθύνει, γιατί μιλάμε για την πολυπολιτισμικότητα, το Ισλάμ στις χριστιανικές χώρες, έστω κατ' όνομα χριστιανικές, χωρίς ενδοχώρα κτλ. Ακόμα περισσότερο δηλαδή ευάλωτες. Το Ισλάμ λοιπόν αφισβητεί ευθέως την Pax Christiana, συγκρουσιακά όμως. Δεν προσπαθεί να την υποκαταστήσει, γιατί ο Χριστιανός τελικά τι έκανε, υποκατέστησε με το πέρασμα των αιώνων
τη ρωμαϊκότητα σε πολιτιακό επίπεδο. Είπαμε, όχι σε θεολογικό ή φιλοσοφικό, αν και εκεί έχουμε οσμώσεις, αλλά σε πολιτιακό επίπεδο ο χριστιανός βασιλιάς, ο μεσαιωνικός χριστιανός βασιλιάς αλλά και ο βυζαντινός βασιλιάς, είναι συνέχεια του Ρωμαίου αυτοκρατόρου. Κακά τα ψέματα, όσο και να λέμε άλλα πράγματα εμείς. Λοιπόν, υπάρχει μια συνέχεια. Το Ισλάμ έρχεται ως οικουμενική πρόκληση και αφισβητεί δια της πολυπολιτισμικότητας, αλλά αυτό θα φύγει. Γιατί όταν το Ισλάμ εδραιωθεί και θα γίνει ισχυρό, θα χρειάζεται τις ρήτρες πολυπολιτισμικότητας του συντάγματος της Γερμανίας ή της Γαλλίας. Θα την καταλάβει. Την έχει ήδη καταλάβει, προσωπική μου άποψη. Εδώ είναι ένα θέμα λοιπόν, πώς μπορεί ο θεσμικός χριστιανισμός, γιατί πια δεν είμαστε στην εποχή εκείνη, που είναι δυνατός ο χριστιανισμός και επελάβνει, πώς ο χριστιανισμός αυτός ο θεσμικός που δεν έχει εδώ χώρα, θα αντιμετωπίσει το ξαδελφάκι του, το αβραμικό, που είναι ο Ισλαμισμός. Όχι φωτά μεταλλιστικά, δεν μπαίνω στους τρομοκράτες και στον Άισις και στις μαύρες χείρες, δεν μπαίνω σε αυτά. Γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι οι αιρέσεις του Ισλάμ. Είναι όπως ήταν η αναρχική, η ναρωτινική στη Ρωσία, ξέρω εγώ, θα εκλείψουν. Το θέμα είναι το Ισλάμ ως επελάβουσα δύναμη πολιτισμική στην ευρωπαϊκή χριστιανική οικουμένη. Αυτό ως αφετηρία σκέψης. Με ένα σχόλιο που κλείνω, εκτός αν θέλει να μιλήσει ο Δημήτρης, ο συγγραφέας, διότι έλαβα μήνυμα από τον εκδότη και βιβλιοπόλη και άρχοντα του χώρου τούτου ότι σιγά σιγά καλό θα είναι να προχωρήσουμε στις υπογραφές των βιβλίων από τον Δημήτρη. Μια κουβέντα για αυτό. Στην Ρώμη επιτρεπόταν να έχεις όποια θρησκεία θες, στο βαθμό που θα θυμίαζες και το άγαλμα του αυτοκράτορα. Και εκεί χάλασε το γλυκό με τους χριστιανούς, διότι αρνήθηκαν να θυμιάσουν, να δώσουν αυτή την τιμή στο άγαλμα του αυτοκράτορα, να τον αναγνωρίσουν ως Θεό. Θα ήθελα πολύ έτσι εν συνόψη να επιχειρηματολογήσω ότι κάτι παρόμοιο σημαίνει σήμερα με το κουστούμάκι που έχει φορεθεί στις αρχαίες κοινότητες ευσεβίας ως θρησκείες, επιμέρους υποστάσεις μιας θρησκείας. Τρίτη φορά που επιστρέφω σε αυτό το θέμα, συγχωρέστε με, αλλά με προκαλέσατε. Ουσιαστικά είναι ανεκτές οι θρησκείες και μάλιστα σε ένα πλαίσιο πλουραλισμού στο βαθμό που θα θυμιάσουν στον εκοσμικευμένο αυτοκράτορα, στο βαθμό που θα παραδεχθούν πως η δικιά τους αλήθεια μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο πλουραλιστικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν την παίρνουμε και πάρα πολύ σοβαρά, μισοειρωνικά την παίρνουμε. Είναι δεδομένο πως η αλήθεια είναι αυτή που υπαγορεύει η εκοσμικευμένη λογική. Τα γράφει εξαιρετικά ο Τζον Μίλμπανκ στο βιβλίο του Theology and Social Theory από το 1990 κιόλας. Κλασικό μελέτημα, κρίμα που δεν υπάρχει στα ελληνικά. Φοβερό magnum opus. Οπότε οι θρησκείες γίνονται αποδεκτές σε αυτό το βαθμό. Στο βαθμό που μαρτυρούν την αλήθεια τους ως αλήθεια και όχι ως συλλογικό ή ατομικό προσωπικό αξεσουάρ του ατόμου, έτσι λίγο σαν χόμπι. Άλλοι ασχολούνται με τα ζώδια, άλλοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, άλλοι είναι χριστιανοί και τη βλέπουν κάπως έτσι. Εκεί πλέον δεν γίνεται ανεκτή. Και γι' αυτό και τρώει την απίστευτη επίθεση. Σας θυμίζω πως ξεκινά η πανδημία. Η Εκκλησία της Ελλάδος επισήμως δια της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ακολουθεί κάθε κρατική επιταγή και μάλιστα προλαβαίνει το κράτος με το να στείλει κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών του 2020 εγκύκλιο ότι παιδιά όσοι είστε γερασμένοι και τέλος πάντων επισφαλείς με κάθε τρόπο καλύτερα να μην έρθετε. Και εγώ θυμάμαι ότι ήταν άδεια η Εκκλησία μου και με όλα τα αυτά παρά το γεγονός ότι η Εκκλησία κάθε τι που λέει το κράτος το κάνει, παρά το γεγονός ότι προλαβαίνει το κράτος λέγοντας οι αδύναμοι μην έλθετε όσοι έχετε κάτι να χάσετε κλπ. Παρά από αυτό το γεγονός η δημόσια σφαίρα είχε γεμίσει μέχρι υπερεκχυλήσεως με το πώς θα μας σκοτώσουν οι χριστιανοί, μαζεύονται σε κοινό χώρο και συνοστίζονται και θα είναι ηθικά με πτή δολοφόνοι όλων μας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα με συγχωρήσει ο Μανώλης, να διαφωνήσω και μετά να λύσουμε τη διαφωνία μας όταν κλείσουν οι κάμερες, για να πούμε κι άλλα, ότι στην παντοκρατορία της μεγαλύτερης θρησκοληψίας που υπήρξε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στην απόλυτη παντοκρατορία της εκοσμικευμένης λογικής, η οποία επιτρέπει τον πλουραλισμό στο βαθμό που υποτάσσεται στην πότα της, οι άλλες κοινότητες των ευσεβών
αυτών που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάτι παραπέρα στον κόσμο, στην ιστορία και στην ανθρωπότητα από την απλή χρήση του κόσμου και του άλλου, έχουν να βρουν έναν σύμμαχο, όχι έναν αντίπαλο. Οι ευσεβείς εναντίον της μπότας μιας νέας ιεράς εξέτασης, η οποία είναι κοσμικευμένη. Αλλά νομίζω να κλείσουν οι κάμερες, γιατί άμα πούμε περισσότερα, πλέον να τα πούμε χωρίς καταγραφή.